Μινωικοί και Εργοτέλης ήθελαν πολύ την επιστροφή στις νίκες, με τον Εργοτέλη να χάνει ευκαιρίες στα πρώτα 45 λεπτά της αναμέτρησης με Σφακιανάκη και Φαϊτάκη, αλλά την Μινωική να προηγείται 1-0 στο 15ο λεπτό με σούτ από τον Σταυρακάκη. Το 1-0 παρέμεινε στο πρώτο ημίχρονο, με τους γηπεδούχους να διαχειρίζονται με άνεση το υπέρ του σκορ, ενώ σε μία από τις τελευταίες φάσεις των πρώτων 45 λεπτών ο Παπαδάκης απέξωσε στη γωνία του φάουλ του Καραντινάκη. Στην επανάληψη έγινε παιχνίδι με καλύτερο ρυθμό και τον Εργοτέλη να ανεβάζει την απόδοσή του. Στο 60 άγγιξε τον γκολ με το Σφακιανάκη από πολύ κοντά να στέλνει out την μπάλα, ενώ στο 65 ο Αμπατζής έδιωξε εντυπωσιακά σε κόρνερ απευθείας φάουλ του κορνάρου. Μετά το κόρνερ ο Σφακιανάκης είχε νέα ευκαιρία με την κεφαλιά να καταλήγει out. Η υπεροχή του Εργοτέλη απέδωσε καρπού στο 70 με τον Σφακιανάκη να κλέβει την μπάλα και με δυνατό σουτ να ισοφαρίζει 1-1. Ακολούθησαν δύο σημαντικές ευκαιρίες για την Μινωική στο 82 με την κεφαλιά του Σαραφαλντίν και την μπάλα out, ενώ την ίδια τύχη είχε και το πλασέ με καλές προϋποθέσεις του Κουρουγιαβούρη στο 84. Το μάτς στο τέλος πήρε φωτιά και στο 85 από εκτέλεση κόρνερ του Χότζα ο Αμπατζής στην προσπάθειά του να διώξει έδωσε αντίθετη πορεία στην μπάλα για να γίνει το 1-2. Η χαρά του Εργοτέλη δεν κράτησε πολύ αφού ισοφαρίστηκε και εκείνος με αυτόν γκολ του Σφακιανάκη στο 87 για να έρθει το 2-2. Το σκορ δεν άλλαξε αφού στο 90 ο Ντίσα είχε απίστευτη ευκαιρία για να χαρίσει την νίκη στην ομάδα του. Και να συνεχίσουμε σε αυτή την προσπάθεια, σε αυτό το πλάνο. Τα παιδιά ανταποκρίνονται πάρα πολύ καλά. Έχουν μια εξαιρετική εικόνα, κάνουν πράγματα μέσα στο γήπεδο. Τους αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι προπονητής τους και είμαστε μαζί όλο αυτό το διάστημα. Έχουμε βελτιώσει πάρα πολλά πράγματα και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας να μαζέψουμε περισσότερους βαθμούς στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα στο τέλος κρίνεται δίκαιο. Βάσει του παιχνιδιού γενικώς των ευκαιριών και των γκολ που μπήκανε. Συνέχεια νομίζω ότι η ομάδα δείχνει ότι έχει και χαρακτήρα και ποιότητα και μπορεί να ανταπεξέλθει στην κατηγορία και να είναι σε ψηλότερες θέσεις. Αυτό είναι σίγουρο για μένα. Τώρα από εκεί και πέρα, εντάξει, συζητήσεις μπορούν να γίνονται. Δεν είμαστε ευχαριστημένοι, ούτε εγώ προσωπικά. Θεωρώ όμως ότι μετά από όλη τη διαδικασία όπως έγινε και μετά από σκέψη και ίσως και κάποιες αποφάσεις να βοηθηθεί η ομάδα και να γίνει κάτι καλύτερο.